Καλωσορίζουμε από το portal 902.gr την Νάγια Ρενδούμη. Είναι ειδικευόμενη παθολόγος στον Ευαγγελισμό. Καλησπέρα, κυρία Ρενδούμη. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αθήνας και της χώρας είναι ο Ευαγγελισμός, ένα μεγάλο νοσοκομείο και ιστορικό βέβαια. Μιλάμε για την πανδημία, τις συνθήκες της πανδημίας και στα νοσοκομεία, την κατάσταση των νοσοκομείων στη χώρα μας, μια κατάσταση που δεν έρχεται από το πουθενά, αλλά έχει και παρελθόν και βέβαια έχει και παρόν με τις ειδικά στις συνθήκες της πανδημίας που ζούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας περιγράφοντάς μας καταρχήν την κατάσταση που βιώνεται στον Ευαγγελισμό εργαζόμενοι και ασθενείς σε συνθήκες πανδημίας, επειδή ακούγονται πολλά. Με την έννοια ότι υπάρχουν κρεβάτια ΜΕΘ, είμαστε οριακά, είναι σε όλη την Ελλάδα αυτή η κατάσταση. Τι γίνεται στον Ευαγγελισμό? Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι θωρακισμένο αυτή τη στιγμή για την πανδημία. Είναι η κατάσταση, δηλαδή, μόνο σαν εκρηκτική μπορεί να περιγραφεί μέσα στα νοσοκομεία και νομίζω απόδειξη αυτού είναι και το σημερινό lockdown που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι οι 8 μήνες που έχουν παρέλθει από την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα δεν αξιοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση για να θωρακιστούν και να ενισχυθούν τα νοσοκομεία. Χαρακτηριστικά στον Ευαγγελισμό, αυτή τη στιγμή οι κλίνες ΜΕΘ είναι σχεδόν γεμάτες, αυτές που έχουν οριστεί τέλος πάντων για τους ασθενείς με κορονοϊό. Ναι. Και αντίστοιχα και οι απλές κλίνες ΜΕΘ, στα τμήματα δηλαδή που νοσηλεύουν τα πιο ήπια περιστατικά που πάσχουν από κορονοϊό, αντίστοιχα κοντεύουν να γεμίσουν με περιστατικά. Η κυβέρνηση, θα αναφερθούμε παρακάτω στις ανακοινώσεις σήμερα του Πρωθυπουργού, αλλά η κυβέρνηση έδωσε και χθες στοιχεία ότι λειτουργούν 1013 κλίνες με στόχο από την πλευρά της να τις κάνει 1200 μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Μέσα σε αυτό το οχτάμινο στήθηκαν νέες κλίνες ΜΕΘ για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ακόμα και αυτό το νούμερο που λέτε είναι, ναι, αρκετά μικρό, ναι, γιατί με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον πληθυσμό της χώρας, οι κλίνες που θα έπρεπε να λειτουργούν είναι 3.500. Okay. Αυτή τη στιγμή για τα περιστατικά με κορονοϊό λειτουργούν γύρω στις 348 κλίνες, εκ των οποίων περίπου το 70% είναι κατηλημένο, είναι δηλαδή έχουν... είναι γεμάτες με περιστατικά. Και στην Αθήνα, ειδικά και στη Θεσσαλονίκη, τα νούμερα αυτά είναι και ακόμα μεγαλύτερα. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόμα υψηλότερα. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και κάποια νέα κρεβάτια, στα οποία υπάρχουν οι κλίνες, υπάρχει και ο εξοπλισμός, ο αντίστοιχος με μηχανήματα, με αναπνευστήρες κτλ., δεν είναι σε θέση ακόμα να λειτουργήσουν, ακριβώς επειδή λείπει το απαιτούμενο προσωπικό. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός γιατρών και νοσηλευτών ανακλίνει ΜΕΘ για να μπορεί να προσφερθεί η αυξημένη φροντίδα που χρειάζεται σε αυτούς τους ασθενείς. Και αυτή τη στιγμή, λόγω της μη πρόσληψης αυτού του προσωπικού, δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν. Όσον αφορά τις προσλήψεις, ακούμε πάλι την κυβέρνηση να λέει ότι έχουν γίνει κάποιες από αυτές. Είναι αρκετές, έγιναν και με τι όρους και είναι αρκετές για να αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας, την κατάσταση που είμαστε τώρα? Τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία, σε υγειονομικούς συνολικά, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπόν αφορούν περίπου 30.000. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι προσλήψεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα είναι περίπου 5.000. Σχεδόν όλες αφορούν επικουρικό προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ως εκ τούτου βρισκόμαστε πολύ πιο πίσω από τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να σας αναφέρω και ένα παράδειγμα από το νοσοκομείο που δουλεύω, από τον Ευαγγελισμό. Ναι. Προκειμένου να επανδρωθούν τα τμήματα νοσηλείας ασθενών με κορονοϊό στον Ευαγγελισμό, χρειάστηκε να μετακινηθούν γιατροί, επιμελητές και ειδικευόμενοι από άλλα τμήματα και κλινικές, προκειμένου να βρεθεί ένα στοιχειώδες προσωπικό για να νοσηλεύει και τους ασθενείς, αφήνοντας και αντίστοιχα τρύπες
στα υπόλοιπα τμήματα από τα οποία έφυγαν. Από τα οποία έφυγαν. Οπότε η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη και πιο πολύπλοκη. Ενώ φαίνεται ότι καλύπτεται το πρόβλημα, τελικά δεν καλύπτεται. Πρόσφατα, κυρία Ρενδούμη, είχαμε μια κυβερνητική απόφαση και για τη διακοπή των τακτικών χειρουργείων, αλλά και των τακτικών εξωτερικών ιατρείων σε αρκετά νοσοκομεία. Τι επιπτώσεις έχει αυτό σε ασθενείς με μακροχρόνιες, σε μακροχρόνιους ασθενείς, σε ασθενείς με μακροχρόνια νοσήματα δηλαδή. Τι επιπτώσεις έχει? Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα η μείωση κατά 80% των χειρουργείων στα νοσοκομεία, διότι αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά νοσοκομεία, τα οποία είναι και κρίσιμα για την επιβίωση των ασθενών, για παράδειγμα ογκολογικά ή καρδιοχειρουργικά και πολλά άλλα, ότι θα χρειαστεί να μπουν σε λίστα με τεράστιες καθυστερήσεις. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια όσοι από τους ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στα ιδιωτικά, στον ιδιωτικό τομέα υγείας, με αποτέλεσμα και αυτός να κερδοφορεί σε αυτές τις συνθήκες και αντίστοιχα όσοι δεν έχουν να φαίνονται στη μοίρα τους. Το ζήτημα με την αναστολή και τον περιορισμό τέλος πάντων της λειτουργίας και των εξωτερικών ιατρίων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι εμείς μετά το πρώτο κύμα έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ασθενών που είχαν έρθει με αδιάγνωστες παθήσεις, που είχαν έρθει με επιπλοκές των προβλημάτων υγείας τους, που είχαν έρθει συνολικά με επιβαρημένη την κατάσταση της υγείας τους. Το διάστημα που ήταν η πανδημία και απέφευγαν να απευθύνονται. Δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κάποιο γιατρό, σε κάποια υπηρεσία υγείας. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή η κυβέρνηση με αυτή την απόφαση οδηγεί τους ασθενείς ως πελάτες, στέλνει πελάτες στον ιδιωτικό τομέα. Τελικά. Έτσι ακριβώς είναι, όποιος έχει δυνατότητα να πάει να απευθυνθεί εκεί, σαν πελάτες ακριβώς. Όσον αφορά τώρα τις ΜΕΘ, για να επανέλθουμε, το ζήτημα το ότι είναι ο μικρός ο αριθμός των κλινών σε όλη τη χώρα, περιέχει τον κίνδυνο να μπουν οι γιατροί, να αναγκαστούν οι γιατροί να λειτουργήσουν με τη λογική της διαλογής των ασθενών. Και αυτό πόσο επιστημονικό είναι τελικά? Αυτό δυστυχώς το είδαμε σε άλλες χώρες της Ευρώπης και υπάρχει περίπτωση με την άνοδο των κρουσμάτων και των ασθενών που θα χρειάζονται νοσηλεία κατ' επέκταση και διασωλήνωση να αναγκαστούν οι γιατροί και εδώ σε τέτοιου είδους διαλογή. Τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται να διασωληνωθεί ένας άρρωστος είναι αυστηρά επιστημονικά. Είναι επομένως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το να διαμορφωθούν τέτοιου είδους κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες θα εξαναγκάζουν τους γιατρούς να βλέπουν με πιο αυστηρά κριτήρια και με πιο αυστηρές οδηγίες το ποιον ασθενή θα επιλέξουν να διασωληνώσουν και να του προσφέρουν επομένως και στη συνέχεια επιπλέον ιατρική υποστήριξη και ποιον όχι, αφήνοντάς τον στον όροφο πρακτικά να καταλήξει. Αυτό δηλαδή το ζήτημα είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ζήτημα, είναι απορριπταίο, είναι ανήθικο, είναι αντιεπιστημονικό από κάθε άποψη. Και εδώ πέρα είναι πολύ ξεκάθαρο νομίζω το ότι στο 2020 σε συνθήκες που η επιστήμη εξελίσσεται, η ιατρική εξελίσσεται και η τεχνολογία αναπτύσσεται, είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργούμε με μια λογική κόστους-οφέλους στην υγεία από τις συνθήκες πανδημίας, όπως το προφανώς η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών υγείας είναι κατά πολύ αυξημένη. Και στη λογική αυτή των προηγούμενων κυβερνήσεων και της τωρινής για απαξίωση των δημόσιων νοσοκομείων και για εμπορευματοποίηση της λειτουργίας τους, αναγκαζόμαστε να βάζουμε αυστηρά όρια, τόσες κλίνες μεθέχω, τόσους αντέχω να διασωληνώσω κτλ. Αναφερθήκατε στο θέμα της αντοχής και ακούμε αυτό το επιχείρημα από την κυβέρνηση επίσης από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ότι πρέπει να λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, ατομικά μέτρα προστασίας, να μην αρρωστήσουμε εμείς, δηλαδή να προσέχουμε, γιατί δεν αντέχει το σύστημα, το εθνικό σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού. Και το ερώτημα που προκύπτει, κυρία Ρενδούμη, είναι πόσο δύσκολο είναι τελικά να προσαρμοστεί το σύστημα υγείας στις σημερινές συνθήκες? Είναι όρια αντοχής τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν ή να διευρυνθούν με βάση τις ανάγκες?
Φυσικά και θα μπορούσαν να διευρυνθούν αυτά τα όρια, ακριβώς επειδή οι υποδομές υπάρχουν και το εξειδικευμένο προσωπικό για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες υπάρχει και όλα αυτά μένουν αναξιοποιητά ακριβώς λόγω των προκαθορισμένων ορίων των συγκεκριμένων που έχουν τεθεί για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Και σε αυτό το ζήτημα είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που ανοίγει αυτό της επίταξης των δομών του ιδιωτικού τομέα υγείας. Ναι. Δηλαδή, να έκανε του οικονομικού κινήματος εδώ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι υπάρχουν οι απλές κλίνες του ιδιωτικού τομέα, οι κλίνες ΜΕΘ, οι ιδιωτικές, τα εργαστήρια που διενεργούνται τεστ και όλα αυτά, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά όλο αυτό το διάστημα να τα επιτάξει και να τα εντάξει στον σχεδιασμό τον συνολικότερο που θα πρέπει να υπάρχει σαν απάντηση στην πανδημία. Mm-hmm. Επομένως, πέρα από αυτό το ζήτημα γίνεται και προκλητικό, να το πω, το ότι αυτή τη στιγμή όχι απλά τον προχωράει στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, αλλά αντίθετα πρημοδοτεί με το διπλάσιο ασφάλιστρο οποιαδήποτε κλίνη ΜΕΘ ιδιωτική χρησιμοποιηθεί για να νοσηλευτεί εκεί ασθενής προερχόμενος, να το πω έτσι, από το δημόσιο σύστημα. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός στην ανακοίνωση του lockdown αναφέρθηκε στην κατάσταση των ΜΕΘ. Είπε ότι αυξάνονται συνέχεια τα κρούσματα και δεν αντέχουν το ελληνικό σύστημα. Επικαλέστηκε όμως και το ευρωπαϊκό σύστημα, κυρία Ρενδούμη, και συγκεκριμένα τη Γερμανία, που αυτή τη στιγμή έχει τα περισσότερα κρεβάτια σε όλη την Ευρώπη, και όμως ούτε εκείνη, μας είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί, εκείνη η χώρα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Τόσο η κυβέρνηση εδώ, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επικαλείται, mm-hmm. Υπάρχει η ίδια λογική με βάση την οποία λειτουργούν τα δημόσια συστήματα υγείας. Υπάρχει δηλαδή η λογική της εμπορευματοποίησης τους, της ενίσχυσης αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα υγείας και να πληρούν όλες τις λειτουργίες τους την λογική αυτή του κόστους ωφέλους. Επιλέγω δηλαδή τι με συμφέρει τελικά για να αναπτύξω κάποιους τομείς. Mm-hmm. Καταλήγοντας, κυρία Ρενδούμη, τι άλλα αιτήματα βάζει το κίνημα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό? Έχουμε μπροστά μας μέρα δράσης για την υγεία στις 10 Νοέμβρη από σωματεία και συνδικάτα και φορείς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πρώτο κύμα πανδημίας, στον αγώνα των γιατρών και των υγειονομικών, βρέθηκε ο λαός και οι εργαζόμενοι, τους στήριξαν από άλλους κλάδους, απαιτώντας όλοι μαζί δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο. Σήμερα, τι μπορεί να γίνει για αυτή την κατάσταση? Για να πούμε ότι είμαστε σε θέση από κάπως καλύτερους όρους να αντιμετωπίσουμε την πανδημία που έχουμε μπροστά μας και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στις αυξημένες ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή, που έχουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι και όλος ο λαός συνολικά, mm-hmm. χρειάζεται να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουμε βάλει από την πρώτη στιγμή mm-hmm. σαν υγειονομικό κίνημα. Δηλαδή, χρειάζονται να υλοποιηθούν επιτέλους οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, υπόψη ότι υπάρχουν συνάδελφοι γιατροί, ας πούμε, οι οποίοι είναι ειδικοί, περιμένουν να ολοκληρωθούν οι κρίσεις τους προκειμένου να προσληφθούν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, δεν γίνεται να καθυστερούμε σήμερα. Χρειάζεται σαφώς να προχωρήσουμε στη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων συμβασιούχων στα δημόσια νοσοκομεία. Χωρίς αυτούς δηλαδή δεν συζητάμε, θα είχαν καταρρεύσει όλα. Φυσικά χρειάζεται η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προκειμένου να μπορούν να διενεργηθούν σε πολύ πιο μαζικό επίπεδο τεστ, να υπάρχουν οι δομές στις οποίες θα παρακολουθούνται χρόνια οι άρρωστοι, θα γίνεται μια παρακολούθηση του πληθυσμού mm. και να μην είναι αναγκασμένα τα νοσοκομεία να υφίστανται όλο αυτό το βάρος δουλειάς mm. σήμερα, προκειμένου να κατευθυνθούν αλλού. Και φυσικά να προχωρεί τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο όμως και πιο ειδικά μέσα στο προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, να γίνονται πολύ πιο μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ.
μιας και εντάξει, όλοι εμείς είμαστε πολύ εκτεθειμένοι και είναι και γνωστό ότι η νοσοκομιακή διασπορά είναι έτσι αρκετά έντονη. Έντονη, σωστά. Κυρία Ρενδούμη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας.